Θα μιλήσουμε τώρα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, πρώην υφυπουργό εργασίας, βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τομεάρχη δικαιοσύνης του κόμματος. Ο οποίος είχε βάλει και σχετικό ερώτημα. Ακριβώς. Στον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Κοντονή. Ακριβώς. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στην ωραία Ζάκυνθο. Γιατί το έχετε σηκώσει τόσο ψηλά το θέμα? Δεν είναι και φοβερό τώρα? Ο άνθρωπος καλό προσπάθησε να κάνει. Να μάθουμε την αλήθεια. Με δουλεύετε, νομίζω. Γιατί... νομίζω ότι με δουλεύετε. Γιατί το Όχι, λέτε είναι αυτό? Φοβερό. Είναι φοβερό, κύριε Πάθη, το θέμα. Είναι φοβερό από τη στιγμή που κάποιος υπουργός της κυβέρνησης σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει έναν φυλακισμένο, έγκλειστο, ισοβήτη για ναρκωτικά, για να του ζητήσει να κάνει κάτι. Δεν έχει σημασία τι του ζητά να κάνει. Μας λέει ο κύριος Καμένος και οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο βουλευτής Ζακύνθου, ο Σταύρος Κοντονής, ότι τον πήρε, λέει, για να του πει, να πει την αλήθεια. Αν ισχύει αυτό, που δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει, και ότι δεν τον πήρε τηλέφωνο για να του ζητήσει να κάνει κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με την αλήθεια, αν ισχύει όμως αυτό, το πιστεύω γιατί είμαι καλόπιστος, ακόμα και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Αν είναι έτσι, να το είπα κιόλας και στη Βουλή, να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνο και ο κ. Κοντονής, αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης είναι, για την απονομή της δικαιοσύνης υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται σαν αρμόδιος υπουργός, του το είπα. Ξεκίνα να παίρνει τηλέφωνα σε όλους τους ισοβήτες ή ουσιώδεις μάρτυρες φυλακισμένους μεγάλων ποινικών υποθέσεων, για να τους προτρέπεις να πούν την αλήθεια. Δεν έγινε τίποτα. Να πούν την αλήθεια, του ζητάς. Το κάνεις? Όχι, δεν το κάνεις. Διότι έχεις επίγνωση του θεσμικού σου ρόλου, που δεν σου επιτρέπει εσένα ή εμένα ή οποιοδήποτε μέλους της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή υπουργού, ή της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή βουλευτή, να παίρνουμε τηλέφωνα και να παρεμβαίνουμε σε υποθέσεις για τις οποίες αρμόδια είναι μόνο η δικαιοσύνη. Με τους δικαστές, τους αγγελείς και βέβαια τους βοηθητικούς, ανακριτικούς υπαλλήλους. Μόνο η δικαιοσύνη, κανένας άλλος. Ναι, δεν είναι δουλειά μας, ξέρετε, να χτυπάμε τηλέφωνα στις φυλακές. Ναι, αλλά να σας για πω κάτι. Λόγο. Αν ο συγκεκριμένος υπουργός είχε την πρόσβαση, αν θέλετε, και τη δυνατότητα πίεσης προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τι θα μπορούσε να κάνει? Να μην κάνει τίποτα, να μην τον πάρει τηλέφωνο? Να σας πω κάτι. Αν τον έπαιρνε τηλέφωνο ο φυλακισμένος και του έλεγε θέλω να πω κάτι, θα έπρεπε να του πει κατευθείαν τράβα στον εισαγγελέα. Εμένα τι με πήρες? Αυτό θα έπρεπε να του πει. Ναι. Τράβα στον αρμόδιο λειτουργό της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος φυλακισμένος, ο οποίος μέσω κάποιου τρίτου αισθάνεται ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, να παίρνει και να ζητάει πράγματα. Τώρα βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε. Εξαρτάται από το πολιτικό πρόσωπο να απαντήσει με τον σωστό τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε, ότι βέβαια. Δεν έχουμε καμία δουλειά σε αυτά. Με έναν καταδικασμένο, με έναν ισοβήτη έμπορων ναρκωτικών, έτσι. Για να ναι, καταλάβουμε να και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και το άλλο. Εδώ υπήρξε το άλλο, να το πω έτσι, η άλλη τρίπλα που επιχείρησε τα στελέχη της κυβέρνησης. Ότι εσείς τι θέλετε, να μην αποκαλυφθεί αλήθεια? Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια φοβερή υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών 2 τόνων. Όπου έχουμε, θέλετε, δηλαδή, όπου έχουμε και 7 νεκρούς μάρτυρες, έτσι, δεν βεβαίως, είναι... Βεβαίως, μα κάθε μέρα στις μεγάλες ποινικές υποθέσεις της χώρας γίνονται πράγματα και θάματα. Γίνονται δίκες, γίνονται καταδίκες, άνθρωποι μπαίνουν στη φυλακή, μάρτυρες απειλούνται, σκοτώνονται, προπυλακίζονται, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε τους σχολιαστές. Η δική μας δουλειά είναι να εμπλεκόμαστε? Όχι, κάθε άλλο παρά αυτό. Και βέβαια, όπως πάλι είπα στη Βουλή, απαντώντας, ας πούμε, σε αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Κοντονή, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω, το εξηγώ μόνο πολιτικά. Πρέπει να καλυφθεί ο κυβερνητικός εταίρος, το κελεπούρι, για να μην που στηρίζει την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Εδώ το έκανε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο προχθές. Αλλά από εκεί και πέρα, για την υπόθεση των ναρκωτικών, χίλιες φορές να διελευκανθεί και να υπάρξουν και καταδίκες, ήδη έχουν υπάρξει, αλλιώς ο Γιαννουσάκης δεν θα ήταν ισόβια στη φυλακή, πρωτοδίκως, και να διελευκανθεί όλη αυτή η υπόθεση σε βάρος. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε ή να χωνόμαστε. Και να σας πω και κάτι, οι ένοχοι, εντάξει, να εκτελεστούν διαπαγωνισμού. Βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό, αρκεί να βρεθούν οι ένοχοι και να αποδειχθεί η ένοχή τους. Αυτό δεν είναι το θέμα που εμείς βάζουμε στο τραπέζι. Εμείς βάζουμε στο τραπέζι το σοβαρότατο θεσμικό ατόπιμα
του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος εμφανίζεται να χτυπά τηλέφωνα στη φυλακή για να ζητήσει από έναν Ισοβίτη να κάνει κάτι. Ακόμα και αν αυτό το κάτι είναι να πει την αλήθεια. Διότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία, ακουστικό υλικό, που δείχνουν προς μια άλλη κατεύθυνση. Ότι δεν του ζητά ακριβώς να πει την αλήθεια, αλλά να κατασκευάσει μια κατάθεση μακριά από την αλήθεια, προκειμένου να οδηγήσει την υπόθεση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και να δείξει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, πολύ χειρότερο, ξέρετε. Ναι, έτσι. Ναι. Και επίσης εμφανίζεται η εισαγγελέας που πηγαίνει από τον Πειραιά στην Αυλώνα. Τι δουλειά έχει η εισαγγελέας πρωτοδικείου Πειραιά στην Αυλώνα? Για να πάρει κατάθεση από τον Ισοβίτη, να έχει προηγουμένως συνεννοηθεί με τον ίδιο Υπουργό Άμυνας. Τι πράγματα είναι αυτά, αν αυτό δεν είναι εμπλοκή πολιτικού προσώπου, κορυφαίου μάλιστα, σε μια υπόθεση ποινική, τότε τι στο διάολο είναι εμπλοκή? Ρωτάω εγώ και το λέω με αυτό το ύφος, διότι είναι αδιανόητο ακόμα να μην έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθος της γκάφας, για να μην πω του ολισθήματος, αυτού του προσώπου. Και επίσης η σπουδή αυτής της κυβέρνησης να τον καλύψει όπως και να έχει. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το βαθμό και να πω έτσι, με αυτό τον απροκάλυπτο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό λέω μόνο. Μήπως όμως και εσείς, επειδή αφέθηκε ένας υπαινιγμός τέτοιος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στη Βουλή προχθές, έχετε αυτό το πολιτικό λόγο, αυτή την τοποθέτηση, η οποία ενδεχομένως και να υπαγορεύεται από άλλου είδους, από οικονομικά συμφέροντα? Κοιτάξτε, αν κάνουμε αυτό το σκεπτικό, τότε γιατί να μην υπαγορεύεται και ο αντίλογος του κυρίου Κοντονή από άλλα οικονομικά συμφέροντα, που συμφέρον έχουν να πλήξουν τα οικονομικά συμφέροντα που υποτίθεται στηρίζουμε εμείς? Εκεί θα το πάμε το πράγμα. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα, αν μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Ναι, αλλά υπόθηκε όμως έτσι. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω, αυτούς που υπονοεί ο κύριος Κοντονής, νομίζω ότι κατά τις εκλογές στήριξαν και δεν στήριξαν την κυβέρνηση και πολέμησαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι όμως μια άλλη κουβέντα. Να μην το πάμε εκεί, γιατί θα πάει μακριά η βαλίτσα. Και αν προκύπτει από κάποιο στοιχείο της δικής μας ερώτησης η στήριξη συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, να μας πει ο κύριος Κοντονής πού είναι αυτά. Εμείς τι ρωτάμε? Τι δουλειά έχει ο Υπουργός Άμυνας να χτυπάει τηλέφωνα στις φυλακές οι Σοβίτες? Και αν γνώριζε η ηγεσία του Υπουργού Δικαιοσύνης αυτή την επαφή και αυτή την πρωτοβουλία? Διότι προκύπτει ότι ήταν ενημερωμένοι όλοι. Εμείς θέλουμε να μας το πει ο αρμόδιος Υπουργός. Και ο κ. Κοντονής πραγματικά έχασε πόντους στην εκτίμησή μου όλες αυτές τις μέρες με αυτή τη στάση που πήρε και τη σπουδή του να καλύψει αντί να προστατεύσει τον Υπουργό Άμυνας. Να το πει: τι κάνεις, ρε παιδί μου, σταμάτα, μην το συνεχίζεις άλλο. Εδώ να καλύψουμε. Αφήνοντας επιτεθειμένο όμως το συγκεκριμένο. Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα έχουμε δει όλα ή τα έχουμε ανακαλύψει όλα σε αυτή την υπόθεση επαφών. Διότι όπως σας είπα, υπάρχει και ακουστικό υλικό που δείχνει μια βαθύτερη εμπλοκή που προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εγώ το αντιπαρέρχομαι. Στέκομαι μόνο στη τηλεφωνική επαφή. Και λέω ότι αυτή ήταν ανεπίτρεπτο λίσθημα από έναν εκπρόσωπο της εκτελεστικής εξουσίας που θέλει να χώνεται στις δουλειές της δικαστικής εξουσίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Η εμπλοκή. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τον κύριο Πάνο Καμένο να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις όλα αυτά στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις ερωτήσεις που έχουν κατευθεί, τουλάχιστον από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Κατέθεσα εγώ ερώτηση στον κύριο Κοντονή με τα ερωτήματα που σας είπα, Υπουργό Δικαιοσύνης. Κατέθεσε ο τομεάρχης Άμυνας, θυμίζω, Άδωνης Γεωργιάδης, ερώτηση προς τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Καμένο. Και μάλιστα επίκαιρη, για να έρθει δηλαδή στη Βουλή σε ζωντανή συζήτηση και αντιπαράθεση. Να πει τι γνωρίζει. Και κατέθεσε και ο τομεάρχης Ναυτιλίας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κουλουμπλή, σχετικά με την εμπλοκή του λιμενικού. Του ανακριτικού υπαλλήλου δηλαδή, ναι. Ο οποίος είχε την επαφή με τον Ισοβίτη και προσπαθούσε να τον πείσει να μιλήσει, να πει την αλήθεια ή τίποτα άλλο, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει είχε την επαφή μαζί του. Σε αυτά τα τρία επίπεδα λοιπόν εξελίσσεται, ας πούμε, η απόπειρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση και να δούμε ποιος έκανε τι. Ήδη ο κ. Κουρουμπλής, θυμίζω, στη Βουλή πήρε αποστάσεις από όλη αυτή την ιστορία, λέγοντας δεν ξέρει τίποτα για αυτά. Έτσι. Οι άλλοι δύο όμως, όπως σας είπα, το είδαν αλλιώς και κρίμα πραγματικά. Έχει να κάνει περισσότερο με το ύφος εξουσίας, πιστεύω.
την πεποίθηση ότι εξουσία είμαστε, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ ο άνθρωπος πηγαίνει και πιλοτάρει ελικόπτερα θεωτικά, ας πούμε. Και τον ανέχονται και οι ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων. Όταν ξέρουν ότι οι κανονισμοί πτήσεων και όλοι οι στρατιωτικοί νόμοι απαγορεύουν σε πολιτικά πρόσωπα να μπαίνουν και να πιλοτάρουν ή να οδηγούν ή να εμπλέκονται στην διεύθυνση, πώς το λένε, ή στο χειρισμό στρατιωτικών οχημάτων. Παρελθόν έχουμε δει πολλούς. Είναι όμως το ύφος της εξουσίας. Έχουμε δει πολλούς πρωθυπουργούς να κάθονται στη θέση ενός συνοδηγού αεροσκάφου του Λεωνάρδου. Και σε μαχητικά μέσα. Άλλο να κάθονται, κύριε Μπάστα, και άλλο να πιλοτάρουν, έτσι. Βέβαια, ναι, βέβαια. Έχουν πάει και άλλοι και έχουν καθίσει, έχουν μάλλον πετάξει ως συγκυβερνήτες σε αεροπλάνα. Σε μάχη. Προσφάτως εκλειπώντα τον επίτιμο, τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, συμμαχητικό. Όμως δεν ήταν κυβερνήτης, δεν πιλοτάριζε τη θέση του πιλότου. Ναι. Πίσω καθότανε. Και άλλοι. Εδώ μπαινοβγαίνουμε στα ελικόπτερα και παίρνουμε το πιδάλιο και το οδηγούμε στο Αιγαίο. Δεν είναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, όπως σας είπα, αν δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι φάουλ και μάλιστα χοντρά φάουλ, τότε. Τι να σας πω, δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Άμυνας είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διοικητής κατά κάποιο τρόπο των ενόπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις όμως κατευθύνονται από τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή το προσωπικό του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας. Μην δηλαδή πρέπει να εξηγήσουμε και αυτά. Νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.